Σε απολύσεις εργαζομένων τους προχώρησαν επιχειρηματίες θησαίρες, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν εμβολιαστεί. Οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων προχώρησαν στην κίνηση αυτή, καθώς δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος των προστήμων που είναι βαριά σε περίπτωση που υπάρξουν έλεγχοι. Το θέμα αποκάλυψε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ΣΕΡΟΝ, κ. Άλκης Σαπιδόπουλος. Το ξεκίνησε ήδη εδώ στις ΣΕΡΕΣ, έχει πέσει στην αντίληψη σας, πρόεδρε. Βεβαίως ξεκίνησε. Όλοι οι εργοδότες, γιατί τα πρόστιμα για τον εργοδότη είναι 3, 5, 10 χιλιάρια. Έχουμε απολύσεις λοιπόν, επειδή είναι κάποιοι ανεμβολίαστοι εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Δεν είναι απολύσεις, λένε πλέον αφού δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, δεν έχετε δικαίωμα να εργάζεται. Έχει γίνει αυτό, δηλαδή σε επιχειρήσεις των ΣΕΡΟΝ. Έχει γίνει, σε επιχειρήσεις, βεβαίως. Για πόσα άτομα μιλάμε, πρόεδρε, που έχασαν τη δουλειά τους. Μόνο μένα σε μικρές επιχειρήσεις. Κάθε πολίτης λέει: εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ. Δικαίωμά του είναι, από εκεί πέρα όμως ο εργοδότης λέει: έχω τον νόμο, θα έρθουν να μου γράψουν και πρέπει να πληρώσω 5.000 πρόστιμο. Από πού θα τα βγάλω εγώ? Εγώ είμαι πολυτουργό. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ΣΕΡΟΝ έκανε λόγο για αρκετούς εργαζόμενους στις ΣΕΡΕΣ, κυρίως νέους, που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και είναι δικαίωμά τους. Αυτά είναι επιχειρήσεις εστίασης ή εμπορικά? Και εστίασης και καφέ. Βλέπετε, το πρόστιμο είναι 300 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και δουλεύει για 300 ευρώ που δεν θέλει να κάνει εμβόλιο. Είπα ότι είναι για μένα, πρέπει όλοι να κάνουν εμβόλιο, γιατί ένα από τα θύματα του ιού ήμουνα κι εγώ. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου δηλώνει υπέρ του εμβολιασμού μετά τη σοβαρή περιπέτεια που είχε, καθώς νόσησε από κορονοϊό και νοσηλεύτηκε για 12 μέρες στο νοσοκομείο. Πραγματικά, επειδή εγώ είμαι υπέρ των εμβολίων, γιατί πέρασα, νόσησα τον COVID από τις αρχές του COVID του προηγούμενου χρόνου και πραγματικά έζησα την εμπειρία τι σημαίνει ο COVID. Νοσηλεύτηκα 12 μέρες στο νοσοκομείο. Αυτό που θέλω να πω ότι. Και λέω όλους τους πολίτες. Ήταν δύσκολη, λέτε, έτσι όπως το. Ήταν δύσκολη. Ήταν μια περιπέτεια δύσκολη. Δύσκολη περιπέτεια.